εκπροσώπησα σήμερα εδώ στο Παρίσι στην διάσκεψη για την Ουκρανία που διοργανώνει ο πρόεδρος Μακρόν, την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τοποθετήθηκα για όσα η Ελλάδα προσφέρει, αλλά επίσης και για τις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας, όπως η Οδυσσός, η Χερσόνα, η μαρτυρική Μαριούπολη, η Ζαπορίζια. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία, όπως και όλοι οι δυτικοί φίλοι και σύμμαχοί της. Αλλά η Ελλάδα εργάζεται για κάτι πολύ μεγαλύτερο, για κάτι απολύτως απαραίτητο για την εθνική μας επιβίωση. Για την επικράτηση στην παγκόσμια κοινότητα ενός αφηγήματος προστασίας της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Ώστε κάθε πόλεμος, κάθε απειλή πολέμου, κάθε αναθεωρητισμός να θεωρείται από την παγκόσμια κοινότητα έγκλημα καθοσιώσεως και να έχει την υποχρέωση η παγκόσμια κοινότητα να σταθεί πάντοτε δίπλα σε αυτούς που απειλούνται από μεγαλύτερους γείτονες που δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο.